Για πόντια νησιά. Ταραν. Κάποτες. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικά ήμουνα φορούσα μπλατσάκια και μάσκα με αναπνευστήρα στο στόμα και κολυμπούσα στα οικογενειακά μπάνια του καλοκαιριού κοντά στην ακτή αρχικά και σιγά σιγά θυμάμαι ότι έπαιρνα θάρρος και προσπαθούσα να πάω μέχρι το επόμενο βραχάκι λίγο βαθύτερα να εξερμίσω ένα καινούριο κομμάτι του βύθου. Κάποια στιγμή έπεσε ένα ψαροντούφεκο στα χέρια μου, στην Ελλάδα είμαστε, δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό. Το ψαροντούφεκο έφερε σιγά σιγά τα περιοδικά του χώρου. Και από εκεί θεωρώ ότι μπήκε το κομμάτι της ελεύθερης κατάδυσης κάπως στο μυαλό μου και στις γνώσεις μου. Που έχει αν δεν προσέχεις τα πράγματα στην πλευρά. Πρωί-πρωί, λίγο ζέσταμα, στη συνέχεια θα επισκεφθούμε κάποιους υφάλους μεσοπέλαγους προς ανέβρεση. Εξαιρετικό θύραμα. Θα δούμε.
Το υποβρύχιο ψάρεμα αποτελεί την, το ψαροντούφεκο στην κάθε μελουμένη, αποτελεί την πιο οικολογική μορφή αλίας που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Είναι η μόνη τεχνική στην οποία έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις από πριν αν θα ενοχλήσεις ή όχι το υποψήφιο θύραμά σου. Είναι η μόνη τεχνική στην οποία υπάρχει σχεδόν μηδενική απώλεια αλιευτικού εξοπλισμού και είναι η τεχνική στην οποία το ψάρι έχει και αρκετές μεθόδους και ευκαιρίες διαφυγής. Ουσιαστικά κατεβαίνεις έχοντας ένα κάπως εξελιγμένο τόξο και μόνο στα χέρια σου, έχεις μόνο μία ευκαιρία να το πιάσεις και βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι ακριβώς το φυσικό σου, απέναντι στο ψάρι έχει το πάνω χέρι εκεί. Η στήρα είναι ίσως το πιο πολυπληθές από τα είδη των τροφοειδών. Απαντάτε σχεδόν σε κάθε τόπο. Έχει μια δυναμία στις βαθιές αποχές. Εδώ έχουμε ένα δυο ψάρι περίπου. Μια χαρά. Φως είναι, καλό ψάρι. 5 κιλά, ήταν κάτω 6 ψάρια. Ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος, ήταν λίγο πιο μεγάλος. Σε μια εποχή παίζαν όλοι μαζί. Επέλεξα αυτόν, φάνηκε έτσι πιο βολικός, πιο σωστός που έπρεπε να βγει από τον τόπο. Όπερ και γίνεται. Στα μέρη τα τουριστικά. Εκεί τους τυπάμε εγώ. Εδώ ειδικά για να κάνουμε ψαροντούφεκο, αυτό που κερδίζω πέρα από νέες προκλήσεις για νέα θυράματα και νέες θάλασσες
είναι ότι βλέπω τους τόπους σε μια πιο, τους τόπους που επισκέπτομαι σε μια πιο καθαρή μορφή τους, μακριά από το τουριστικό επικάλυμα το οποίο κάθε χώρα έχει. Ανάλογα το την περίπτωση και το ταξίδι, υπάρχουν άλλοτε κάποιοι guides, άλλοτε κάποιους ντόπιους οι οποίοι αναλαμβάνουν χρέη οδηγού για να μας κατατοπίσουν στην ευρύτερη περιοχή. Όταν στο τέλος της ημέρας τους δωρίζεις τα ψάρια τα οποία έχεις καταφέρει να πιάσεις, η χαρά που βλέπεις να αποτυπώνεις στο πρόσωπό τους είναι τέτοια η οποία καθιστά πλήρως ξεκάθαρη τη σχέση η οποία έχει αναπτυχθεί. Για μένα είναι μια φυγή από την καθημερινότητα, ένα μικρό ταξίδι σε έναν κόσμο σιωπής όπως είναι ο Βυθός. Δεν είναι ακριβές αυτό, ο Βυθός δεν είναι σιωπηλός, είναι σίγουρα πιο σιωπηλός από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε καθημερινά. Είναι μια φυγή από την καθημερινότητα.